Darlings. Λαμπερά αστρακόριτσα. Η ιδέα μου είναι ή το μάθημα των Star Darlings ήταν απίστευτα κουραστικό απόψε. Ω, μισή, ναι. Μια αρνητική ευχόσφαιρα. Wow. Σαν να περνάει από πάνω μας ένα σκοτεινό σύννεφο. Τώρα που είπα σκοτεινό σύννεφο, να και η Βίβικα. Μόνο ο καλύτερος ευχοσυλλέκτης μπορεί να πλησιάσει μια αρνητική ευχόσφαιρα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Ελάτε. Βίβικα, σταμάτα! Α? Είναι μια αρνητική ευχόσφαιρα. Ναι. Το ξέρω, αυτό στάρ της ντροπής. Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να την αντιμετωπίσεις. Έλα τώρα, απλά ζηλεύετε γιατί εσείς δεν έχετε τη δύναμη να αντιμετωπίσετε καμία ευχόσφαιρα. Καλά λοιπόν, άγγιξέ την, πολύ που με νοιάζει. Όχι μη! Είτε το πιστεύεις είτε όχι, δεν θέλουμε να πάθεις κακό. Δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Θα αποδείξω ότι έχω τη δύναμη να πραγματοποιώ ευχές. Πώς? Μα διαβάζοντας την ευχή μέσα στην αρνητική ευχόσφαιρα και μετατρέποντάς τη σε θετική. Κοιτάξτε για να μαθαίνετε αποτυχημένες. Το έλεγα εγώ. Μα τα αστέρια, είσαι εντάξει? Μη με πλησιάζεις, στάρ της ντροπής. Ομισή, η αρνητική ενέργεια της σφαίρας την επηρέασε ήδη. Μα έτσι δεν συμπεριφέρεται πάντα. Δεν είναι αστείο, Σκάρλετ. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό? Θα πρέπει να το ξεφορτωθούμε αμέσως. Εντάξει, αλλά γι' αυτό θα χρειαστεί να συνεργαστούμε όλες μαζί. Δηλαδή, θα πρέπει κι εγώ να πλησιάσω αυτή την μπάλα με την αρνητική ενέργεια. Μάλιστα, Δεσποινής, μη μου άπτου. Κουνήσου. Με το τρία! Ένα, δύο, τρία! Πώς είχατε τη δύναμη να το κάνετε όλες αυτό? Να πάρει! Μα τα αστέρια! Δεν είσαστε στάρ της ντροπής, έτσι δεν είναι? Wow! Είδα τα πάντα, κορίτσια! Ναι, το ίδιο και η Βίβικα. Θα το τακτοποιήσω εγώ αυτό. Λεριστέλα, δεν θα πιστέψετε αυτό που έγινε. Αυτές οι στάρ της ντροπής άρχισαν να μου επιτίθενται χωρίς λόγο. Ό,τι φροντιστήρια και να κάνουν, δεν μαθαίνουν τίποτα. Διαφωνώ απολύτως με τη Βίβικα. Η εκπαίδευσή σας πηγαίνει περίφημα. Και έχω τη βεβαιότητα πως όταν έρθει η ώρα να πάτε στον κόσμο των ευχών, η θετική ενέργεια των ευχών που θα φέρετε πίσω θα σώσει την αστροχώρα. Όλα τα χρωστάμε σε εσάς, τη Star Darlings. Ναι!